Με 4 νέα κρούσματα και κανέναν θάνατο εξελίσσεται η πανδημία στην χώρα μας σύμφωνα με την σημερινή επίσημη ενημέρωση του λοιμοξιολόγου και εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας Σωτήρη Τσιόδρα. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται σε 2.840 και των θυμάτων σε 165. 22 συμπολίτες μας παραμένουν διασωληνωμένοι, ενώ 95 έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ο κ. Τσιόδρας κατά την σημερινή ενημέρωση έκανε ειδική αναφορά στο εμβόλιο, εκτιμώντας πως είναι πιθανό να παραχθεί στο τέλος του έτους ή τις αρχές του επόμενου. Σήμερα ανακοινώνουμε 4 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 2.840, εκ των οποίων το 55,1% αφορά άνδρες. 616 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.475, το 52%, είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 22 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 73 έτη. 9 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 95,5% έχει υποκείμενο νόσημα ή έχουν ηλικία 70 ετών και άνω. 95 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, σήμερα καταγράφουμε 0 θανάτους και συνολικά στη χώρα έχουμε καταγράψει ως σήμερα 165 θανάτους σχετιζόμενους με το νέο κορονοϊό. 47 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 75 έτη. Το 94% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 136.001 κλινικά δείγματα. Με τα τελευταία δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας υπάρχουν τουλάχιστον 8 διαφορετικά εμβόλια με διαφορετικές τεχνολογίες που δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή σε 10 κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, 2 εκ των οποίων είναι σε φάση 2, που σημαίνει πως θα συμμετέχει μεγαλύτερος αριθμός υγιών εθελοντών. Άλλα 110 προγράμματα ανάπτυξης εμβολίων είναι στο προκλινικό επίπεδο έρευνας. Εχθές ανακοινώθηκαν θετικά αποτελέσματα από ένα από τα νέα δοκιμαζόμενα πειραματικά εμβόλια, το οποίο έδειξε θετικά πρόληψη της νόσου σε μελέτη με πειραματόζωα, ενώ σε μικρή πρώιμη μελέτη υγιών εθελοντών ηλικίας 18-55 έδειξε την ανάπτυξη εξουδετερωτικών αντισωμάτων σε επίπεδα παρόμοια με τα επίπεδα αντισωμάτων ασθενών που ανέρωσαν από τη λίμωξη με το νέο κορονοϊό. Η μελέτη διεξήχθη από το Εθνικό Ίδρυμα Υγείας, τον ΗΠΑ. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν διαφορετικές δόσεις του εμβολίου, οι οποίες έδειξαν δοσοεξαρτώμενη απάντηση σχετικά με τα αντισώματα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως στην υψηλότερη δόση ήταν υψηλότερο και το επίπεδο αντισωμάτων του οργανισμού. Οι ερευνητές πάντα διαλέγουν τη χαμηλότερη δόση του εμβολίου που προκαλεί την καλύτερη ανάπτυξη αντισωμάτων χωρίς παρενέργειες, κάτι που γίνεται πάντα με τα εμβόλια. Το συγκεκριμένο εμβόλιο βασίζεται σε μια νέα τεχνολογία όπου μόρια messenger RNA κατευθύνουν τα κύτταρα του οργανισμού στην παραγωγή αντισωμάτων. Αυτή τη στιγμή το εμβόλιο εξετάζεται για άτομα ηλικίας 55 με 70 και 71 και άνω, ενώ το εμβόλιο χορηγείται σε 2 δόσεις με διαφορά 4 εβδομάδων. Μεγαλύτερες μελέτες θα ξεκινήσουν μέσα στον Ιούλιο με 600 άτομα. Εάν πάνε καλά αυτές οι μελέτες, μπορεί να υπάρχει ένα εμβόλιο στο τέλος αυτού του έτους ή τις αρχές του επομένου. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Οι προσπάθειες για παραγωγή εμβολίου να μην γίνονται βιαστικά. Να προχωρούν με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και δεδομένη βέβαια την προστασία των ανθρώπων και την τελικά εθελοντική του συμμετοχή. Ιδιαίτερη ωστόσο ήταν η αναφορά του στο ζήτημα της επιστροφής των μαθητών στα σχολεία, ιδιαίτερα μετά την συζήτηση που έχει ανοίξει για την επιστροφή των μαθητών του Δημοτικού, με τις επιστημονικές απόψεις να διείστανται. Θεωρώ πως δεν θα πρέπει να υπερτονίζουμε την αρνητική πλευρά των επιστημονικών δεδομένων. Εν τούτης, ακούγονται διαφορετικές τοποθετήσεις, ακόμα και από επιστημονικούς κύκλους, που μπερδεύουν ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους. Να γνωρίζετε καλά. Μπορώ να το διαβεβαιώσω επιστημονικά. Κάποια από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα και για άλλες κοινές ιώσεις. Κάθε χειμώνα, όπως η γρήπη, όπως η ιή του κοινού κρυολογήματος. Και αυτοί, σπανιότατα, συνοδεύονται από σοβαρές επιπλοκές σε παιδιά. Ο ιός αυτός είχε τις ιδιαιτερότητές του. Αντιμετωπίστηκε και αντιμετωπίζεται με ειδικό τρόπο. Όμως η παρουσία του δεν μπορεί να σταματήσει τη ζωή και ζωτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτή. Ας δούμε όμως και κάποια άλλα επιχειρήματα που λειτουργούν υπέρ του ανοίγματος των σχολείων. Πρώτον, υπάρχει μια κρυφή ανισότητα στη μάθηση και την εκπαίδευση για τα παιδιά που ανήκουν σε πιο φτωχές οικογένειες, η οποία ενισχύεται σε περιόδους παύσης λειτουργίας των σχολείων, ακόμα και στις καλοκαιρινές διακοπές. Αυτό έχει δειχθεί με σχολικές έρευνες πως συμβαίνει
Και συμβαίνει λόγω της μικρότερης πιθανότητας αυτά τα παιδιά στο σπίτι να έχουν ένα περιβάλλον που να ευνοεί τη μαθησιακή εκπαιδευτική διαδικασία και συνήθως διαβάζουν λιγότερο σε τέτοιες περιόδους. Τι θα λειτουργήσει προς το καλύτερο συμφέρον του κάθε παιδιού και του οικογενειακού του περιβάλλοντος ξεχωριστά είναι το κρίσιμο ερώτημα. Για ένα παιδί που ανήκει σε μια ευπαθή ομάδα, ένα παιδί που μένει με τη γιαγιά ή τον παππού ή κάποια άλλη ευπαθή ομάδα στο σπίτι, ένα παιδί που ζει σε ένα σπίτι που συστεγάζονται πολλές γενιές μαζί, είναι σημαντικό για την υγεία του, την υγεία τους, να μην πάει στο σχολείο αυτή τη στιγμή, με στόχο όμως να μην βλαφθούν και οι υπόλοιποι παράμετροι που προαναφέραμε. Το κόστος της μη παρακολούθησης θα είναι πάντα υψηλότερο για ένα παιδί που έχει λιγότερες ευκαιρίες πρόσβασης στη μάθηση, για ένα παιδί που ζει ενδεχομένως σε ένα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον. Τέλος, είναι σημαντικό να ξέρει κανείς τι θα κάνει το παιδί που δεν θα πάει σχολείο. Αν είναι σπίτι σε απομόνωση, σαφώς και είναι ασφαλέστερο από το να εκτεθεί στο νέο ιό με την επαφή του με τον έξω κόσμο, με τα άλλα παιδιά. Αν όμως ένα παιδί βγαίνει για να παίξει στη γειτονιά και στις πλατείες, εκτίθεται σε επαφή ούτως ή άλλως. Και μάλιστα σε ένα περιβάλλον μη ελεγχόμενο, όπου δεν είναι και σίγουρο ότι τηρούνται τα μέτρα. Είμαστε έτοιμοι να κρατήσουμε τα παιδιά μας σε απομόνωση? Κανείς δεν μπορεί να αποδείξει αυτή τη στιγμή πως οι κίνδυνοι είναι περισσότεροι από το όφελος των παιδιών που επανέρχονται στη σχολική διαδικασία. Ποια είναι η καταλληλότερη στρατηγική για την πατρίδα μας, όταν μάλιστα δεν έχουμε όλα τα δεδομένα, όπως και οι περισσότερες χώρες? Φαίνεται πως δεν υπάρχει ούτε και είναι απαραίτητη μια εγγύηση 100% για την επιστροφή των παιδιών στις τάξεις. Για τα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Εκεί είναι σαφές πως δεν είναι πρακτικά εφικτή η διατήρηση της απόστασης. Και εκεί υπάρχουν άλλοι κανόνες. Η υγιεινή των χεριών, το να μην φέρουν τα παιδιά παιχνίδια από το σπίτι, το να μην γίνονται περισσότερες δραστηριότητες σε υπαίθριους χώρους, το να χωρίζονται τα παιδιά σε μικρές ομάδες, το να απαγορεύεται είσοδος των γονέων στο κτίριο ή και να διατηρούνται αποστάσεις μεταξύ των γονέων στις θύρες του σχολείου είναι κάποια από τα μέτρα που προτείνουν διεθνείς οργανισμοί. Το άνοιγμα των σχολείων για τα μικρά παιδιά παραμένει ένα σύνθετο δίλημα. Υπάρχουν αρκετά υπέρ και κάποιοι ενδιασμοί. Απ' την άλλη, η δεδομένη χρονική στιγμή μοιάζει καταλληλότερη για να επιστρέψουν τα περισσότερα παιδιά υπό προϋποθέσεις στην κανονικότητα που τους στερήσαμε. Κατά τη γνώμη μου, τα ωφέλη είναι περισσότερα από τους κινδύνους. Και όσο περνά ο καιρός, το κοινωνικό κόστος του να κρατά κανείς σχολεία κλειστά θα μεγενθύνεται. Μπορούν να επιστρέψουν στα δημοτικά τα παιδιά μας με κανόνες υγιεινής, με κάποια μέτρα απόστασης προσαρμοσμένα στη λειτουργία του σχολείου, στην ασφάλεια των παιδιών και του προσωπικού. Ήδη στις γειτονιές μας έχουν αρχίσει πολλά παιδιά να παίζουν μαζί. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι να έχουμε και να μπορούμε να έχουμε ένα συνεχή έλεγχο και εκτίμηση των δεδομένων. Σε πραγματικό χρόνο, κατά το δυνατόν, ώστε το τρίπτυχο για το οποίο μιλάμε όλο αυτόν τον καιρό, του ελέγχου, της συχνηλάτησης, της απομόνωσης, να τηρείται προσεκτικά όπως σε όλους τους χώρους και στο χώρο του σχολείου. Η αλήθεια είναι πως τελικά, ό,τι και να εισηγηθεί η Επιστημονική μας Επιτροπή, ό,τι και να αποφασίσει η πολιτεία, την καλύτερη απόφαση για τα παιδιά τους θα την πάρουν στο οικογενειακό περιβάλλον οι δικοί τους άνθρωποι, οι οικοί, με γνώμονα τι είναι το καλύτερο για το παιδί τους. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε πως το δεύτερο κύμα άρσης των μέτρων προχωρά ομαλά και σταθερά, με πολύ περιορισμένα προβλήματα, ανακοινώνοντας και την ελεύθερη μετακίνηση προς τα νησιά από την Δευτέρα 25 Μαΐου. Όσο για τις αποφάσεις για τα δημοτικά σχολεία, αυτές θα οριστικοποιηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Το δεύτερο κύμα της στρατηγικής μας, αυτό της άρσης των περιοριστικών μέτρων, προχωράει ομαλά και σταθερά. Τα προβλήματα εντοπίζονται σε πολύ περιορισμένους χώρους και περιπτώσεις και δεν αναιρούν τη συνολική εικόνα της συντεταγμένης προσπάθειας. Οι εικόνες της Ελλάδας ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και δείχνουν μια σύγχρονη οργανωμένη χώρα που ξέρει να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με σχέδιο, ευθύνη και σοβαρότητα, και αυτό είναι σημαντικό κέρδος για τη χώρα αλλά και για μας, για το αύριο της πατρίδας μας, για όλους τους Έλληνες πολίτες. Όροι εστίασης ανοίγουν τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Επίσης, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου επιτρέπονται μετακινήσεις από και προς τα νησιά με τήρηση των κανόνων και τις ακτοπλοϊκές μεταφορές όπως τους έχουμε αναλύσει. Αναφορικά με το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων, είχαμε πει ότι ενδέχεται να ανοίξουν την 1η Ιουνίου. Οι αποφάσεις θα ληφθούν τη Δευτέρα, οπότε και θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες. Η μέχρι σήμερα πορεία μας είναι θετική, κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Η προσπάθειά μας έχει αναγνωριστεί διεθνώς και η χώρα μας μνημονεύεται
ως ένα θετικό παράδειγμα, ως παράδειγμα για μίμηση. Συνεχίζουμε όμως να ακολουθούμε την ίδια πορεία. Συνεχίζουμε να κερδίζουμε καθημερινά ο καθένας το δικό του στοίχημα ευθύνης. Συνεχίζουμε να τηρούμε τους κανόνες. Δεν πρέπει για κανέναν λόγο να χαλαρώσουμε. Γιατί έτσι προστατεύουμε εμάς. Έτσι υπηρετούμε το σκοπό και τη στρατηγική. Έτσι προστατεύουμε τους οικείους μας. Έτσι προστατεύουμε όλους όσους αγαπάμε.